Πάμε στην Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού στην Αθήνα. Εκεί είναι ο κύριος Νικόλας Γιατρομανολάκης. Κύριε Γιατρομανολάκη, καλησπέρα σας από Ηράκλειο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όλοι εδώ στον Όμιλο της Crete TV, για την αποδοχή της πρόσκλησή μας. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παραχωρείται εύκολα στην εντεύξη. Κοιτάξτε, προτιμώ να μιλάει η δουλειά. Είναι νομίζω αυτό το βασικό κείμενο της εργασίας μας και όχι η συνέντευξη. Λοιπόν, πολιτισμός και πανδημία. Ένα πρώτο σχόλιο. Δύσκολο. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό, όχι μόνο για την Ελλάδα, έχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Προφανώς, εκ των πραγμάτων, ο πολιτιστικός κλάδος και ο δημιουργικός κλάδος είναι ένας από αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, μαζί, θα έλεγα, με τον τουρισμό, για προφανείς λόγους. Μιλάμε για μεγάλη συγκέντρωση κοινού, μιλάμε για δράσεις οι οποίες ουσιαστικά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς τη διαχείριση και του κοινού αλλά και της ίδιας της δράσης. Επομένως, σαφέστατα έχει επηρεαστεί. Αυτό το βλέπουμε προφανώς και στη χώρα μας. Απ' την άλλη, ήταν από την πρώτη στιγμή η μέρημνα η δική μας του Υπουργείου Πολιτισμού να κάνουμε τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν πρώτα, στην πρώτη φάση της πανδημίας, πώς προστατεύουμε τον κόσμο. Άρα εκεί ήταν όλη η φάση του κλεισίματος. Μετά έπρεπε να γίνει όμως να μην διακοπεί η σχέση του πολίτη, των πολιτών με τον πολιτισμό. Γιατί ο πολιτισμός είναι ένα δικαίωμα αναφέρετο, είναι, επίσης ήταν παρηγοριά, αν θέλετε, και ένα καταφύγιο για πάρα πολύ κόσμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να μην διακοπεί αυτή η σχέση με ψηφιακούς τρόπους και άλλους. Και το τρίτο ήταν πώς θα ξανανοίγαμε με ασφάλεια. Και παράλληλα, φυσικά, πώς θα προστατεύουμε και θα στηρίζαμε τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις του πολιτιστικού κλάδου. Κύριε Γιατρομανολάκη, πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο σύγχρονος πολιτισμός? Κοιτάξτε, η γραμματεία σύγχρονου πολιτισμού είναι μια καινούργια γραμματεία. Δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο. Ο διαχωρισμός λοιπόν είναι οτιδήποτε παράγεται τώρα, οποιαδήποτε πολιτιστική δημιουργία είναι σε εξέλιξη. Επομένως, μιλάμε για όλους τους κλάδους τους γνωστούς: μουσική, χορός, θέατρο, κινηματογράφος, βιβλίο. Εικαστικά, αλλά πέραν αυτών, μιλάμε και για αυτό που ονομάζεται δημιουργική οικονομία. Δηλαδή, πλέον κοιτάμε και κομμάτια όπως το design, κομμάτια όπως η μόδα, κομμάτια όπως η σύγχρονη αρχιτεκτονική κ.ο.κ. Ακόμα και το game. Πριν από λίγο στην εκπομπή φιλοξενήσαμε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του Αντώνη του Καλομυράκη, ενός ηθοποιού κριτικής καταγωγής, ο οποίος βέβαια εξέφρασε τον προβληματισμό του αναφορικά με το μέλλον του κλάδου. Και βεβαίως αυτό που βλέπουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, ότι πάρα πολλοί έχασαν τη δουλειά τους το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και δεν θα βρουν δουλειά από Σεπτέμβρη και έπειτα. Κοιτάξτε, η δουλειά, ειδικά του ηθοποιού, γιατί κάθε δουλειά, ο κλάδος πολιτιστικός έχει διάφορες ιδιαιτερότητες ανά κλάδο, αλλά μία που μιλήσατε για τους ηθοποιούς. Η δουλειά του ηθοποιού ούτως ή άλλως έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι μία δουλειά όπου ξέρετε με σταθερό εργοδότη ή με ένα σταθερό ωράριο. Επομένως, καταλαβαίνω προφανώς αυτό που ανέφερε ο κ. Καλομυράκης και είναι κάτι το οποίο το βιώνουν και πάρα πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε αφενός ήταν να μπουν στα οριζόντια μέτρα και σε κάποια εξειδικευμένα μέτρα στήριξης ή καλλιτέχνες, για να καταλάβετε, ανοίξαμε την περίμετρο, την ασφαλή, μαζί με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών, τρεις ή τέσσερις φορές, αν θυμάμαι καλά, την περίμετρο, ώστε να συμπεριλάβουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, μέχρι που φτάσαμε σε ένα σημείο όπου είδαμε ότι πλέον, δυστυχώς, και θα το πω αυτό, φτάσαμε στα όρια της λευκής οικονομίας και μετά μιλούσαμε πλέον για τις παθογένειες που έχει δυστυχώς αυτός ο κλάδος σε σχέση με την παραοικονομία. Αρκούν αυτά τα μέτρα. Ορίστε. Αρκούν αυτά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν. Όχι, και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, αλλά και στην ομιλία του, ανακοίνωσε, προανήκειλε μάλλον, μία σειρά και από άλλα μέτρα τα οποία σύντομα θα εξειδικεύσουμε ακριβώς για αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, αυτό άλλο που προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν με μία σειρά και από επιχορηγήσεις και μία σειρά από άλλες κινήσεις να δώσουμε τη δυνατότητα και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες μέσα σε αυτές τις συνθήκες, τις ιδιότυπες, τις υγειονομικές που βιώνουμε όλοι, να υπάρξουν όσο περισσότερες δουλειές γίνεται. Και στο θέατρο, αλλά και στη μουσική. Οι συναυλίες είναι ένας άλλος κλάδος ο οποίος έχει πληγεί ιδιαιτέρως. Και φυσικά και στους υπόλοιπους τομείς, στο χορό, τα εικαστικά κ.ο.κ. Και γι' αυτό έχουμε μέχρι στιγμής ανακοινώσει μία σειρά από αλλεπάλληλα μέτρα. Αυτά αγγίζουν και περνάνε
τα 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά πέραν αυτού, θεωρούμε και προσεκινούμαστε ότι πρέπει να γίνει και μια πολύ συνολικότερη, αν θέλετε, επαναθεώρηση και με ανεξέταση του κλάδου, των εργασιακών του κλάδου. Ακριβώς. Γιατί παθογένειες δεκαετιών, ουσιαστικά ο κορονοϊός τις έβαλε όλες στην επιφάνεια. Και αναφερθήκατε και ανοίξατε μια σειρά ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με τα εργασιακά. Ιδιωτικοποίηση μουσείων. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του και θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, αυτό που ακούγεται ως ιδιωτικοποίηση μουσείων είναι ότι από εκεί που είναι οργανικά μέσα στο οργανόγραμμα και στη δομή του Υπουργείου Πολιτισμού, και μιλάμε μόνο για τα αρχαιολογικά, και τα, είναι ακριβώς. Να γίνουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτό σε κανενό το βιβλίο δεν ονομάζεται ιδιωτικοποίηση. Είναι επομένως λαθασμένος ο όρος και λαθασμένη η χρήση. Αυτό το οποίο, για το οποίο, στο οποίο αναφέρεται ο Υπουργός και κατά τη γνώμη μου πολύ καλά κάνει, γιατί είναι στο κομμάτι της πολιτικής κληρονομιάς, δεν είναι στο σύγχρονο, αλλά συμφωνώ και συντάσσομαι, είναι ότι να μπορέσουν τα μουσεία να έχουν μια διοικητική αυτοτέλεια, ούτως ώστε να μπορούν να λειτουργούν με κάποιους όρους, όχι ως δημόσια υπηρεσία, αλλά με αναγνωρίζοντας και έχοντας την ελευθερία και την ευελιξία και το περιθώριο κινήσεων να κάνουν μια σειρά από πράγματα για να λειτουργούν καλύτερα. Υπάρχουν αντιδράσεις όμως έτσι και υπάρχει το αίσθημα της ανησυχίας της τάξης των εργαζομένων. Αυτά νομίζω ότι θα εξειδικευθούν στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι και η Υπουργός ήδη έχει πει ότι δεν πρέπει να. Δεν συντρέχει λόγους ανησυχίας για τα εργασιακά. Δεν είναι αυτό η πρόθεση και δεν είναι αυτό το μοντέλο το οποίο προωθείται και δεν είναι αυτός ο σκοπός για τον οποίο προωθείται. Επομένως, δεν θίγονται τέτοιου είδους συστήματα. Στο χαρτοφυλάκιό σας υπάρχει κάποιο project που αφορά την περιφέρεια Κρήτης και θα μπορούσατε να μας ανακοινώσετε? Κοιτάξτε, το χαρτοφυλάκιο έχει μέσα πρώτα απ' όλα εποπτευόμενους φορείς. Δυστυχώς δεν υπάρχει εποπτευόμενος φορέας δικός μας στην Κρήτη, όμως αυτό που κάνουμε, συνεργαζόμαστε προφανώς με το ΔΠΘ Κρήτη, το οποίο όμως είναι, το λέει και το όνομα ΔΠΘ, Δημοτικό Περιφερειακό. Επομένως είναι ακριβώς μια τριμερή σχέση μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης, περιφέρειας και δήμων. Οπότε με αυτό έχουμε μια πολύ καλή θεωρώ συνεργασία. Θέλει ενίσχυση όμως. Θέλει ενίσχυση και αυτό που εμείς κοιτάμε να δούμε είναι πώς μπορούμε με τεχνογνωσία και διάφορα άλλα εργαλεία να ενισχύσουμε γενικότερα τις περιφερειακές πολιτιστικές δομές, αυτές που έχουν οι Δήμοι και πολλές φορές χρειάζονται και μια ενίσχυση και σε επίπεδο τεχνογνωσίας αλλά και σε επίπεδο υποδομών. Και εκεί έχουμε ξεκινήσει μια σοβαρή κουβέντα. Επίσης, επιχορηγούμε παραδοσιακά και σταθερά πολλές δράσεις πολιτιστικές μη κερδοσκοπικών οργανισμών και εταιριών που γίνονται στην περιφέρεια Κρήτης όπως και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, φεστιβάλ, συναυλίες, πολιτικές δράσεις. Επομένως, σαφέστατα υπάρχει μια παρουσία του σύγχρονου πολιτισμού και σαφέστατα όμως μπορεί αυτή να ενισχυθεί και να γίνει ακόμα πιο ουσιαστική. Ανθρώπινα δικαιώματα και διαφορετικότητα. Μια θεματική νομίζω που πολλά ακούγονται. Έχουν έρθει τώρα τελευταία στην επιφάνεια στο προσκήνιο ζητήματα και γεγονότα τα οποία όλους μας προβληματίζουν. Σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, ποια είναι η νοοτροπία των Ελλήνων, έχει αλλάξει? Θεωρώ ότι έχει αλλάξει. Θεωρώ ότι σαφέστατα χρόνο με το χρόνο βλέπουμε αλλαγές. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι πολίτες γίνονται πιο ανεκτικοί. Επίσης, πολλοί πιο περισσότεροι άνθρωποι πλέον μπορούν να και κινούνται πιο ελεύθερα, μιλάνε πιο ελεύθερα και διεκδικούν τα δικαιώματά τους και καλά κάνουν, αν με ρωτάτε. Και θεωρώ ότι ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα. Σαφώς υπάρχει και εκεί περιθώριο για περισσότερα βήματα και θεωρώ ότι νομοτελειακά θα το δούμε όλο αυτό όσο περνάει ο καιρός να συμβαίνει όπως πρέπει σε κάθε δυτικοευρωπαϊκή ευνομούμενη πολιτεία. Τέχνη και πολιτισμός είναι μια διέξοδος από τα προβλήματα? Είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι σίγουρα μία διέξοδος. Δεν είναι όμως μόνο διέξοδος. Γιατί η διέξοδος, ξέρετε, έχει κατά τη γνώμη μου και μία έννοια μέσα της απόδρασης, η οποία δεν είναι κακή. Είναι καλή και κάποιες φορές τη χρειαζόμαστε όλοι για διαφορετικούς λόγους. Αλλά ο πολιτισμός είναι εκπαίδευση πρώτα απ' όλα και παιδεία. Οπότε πάρτε τον όρο παιδεία όπως θέλετε. Ακριβώς. Είναι ανάπτυξη. Είναι οικονομία που το ξεχνάμε και το λέω με την καλή έννοια, το λέω για καλό, δεν το λέω για πραγματοποίηση και ιδιωτικοποίηση που πολλοί φοβούνται, το λέω γιατί είναι ένας κλάδος που πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά,
ότι έχει εργαζόμενους, επαγγελματίες και πρέπει να τους δούμε με σεβασμό και να σεβόμαστε τη δουλειά τους. Γιατί είναι μια δουλειά η οποία πρέπει να πληρώνεται και να αμείβεται όπως οποιοδήποτε άλλο κλάδο οικονομίας. Είναι λοιπόν ανάπτυξη, είναι δημιουργία, είναι καινοτομία, βοηθάει ακόμα και σε άλλους κλάδους. Πάρτε για παράδειγμα το design, να γίνει καλύτερο. Δείτε πόσο το design επηρεάζει τη βιομηχανία. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Το να τον βάζουμε τον πολιτισμό ο μόνος διέξοδο είναι σαν να λέμε ότι είναι το μικρό μας μουσικό ευχάριστο διάλειμμα. Ο πολιτισμός όμως είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτό και γι' αυτό το βλέπουμε εδώ με πολύ πολύ σεβασμό και με μεγάλη σοβαρότητα. Κύριε Γιατρομανολάκη, στο γραφείο σας είστε, σωστά? Σωστά, στο γραφείο μου. 8 παρά 10 λοιπόν, ένας γενικός γραμματέας παραμένει ακόμα στο γραφείο του. Ακόμα είναι νωρίς, δεν έχει ακόμα νωρίς. Έχουμε ακόμα μέλλον εδώ. Δεν... Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού. Όποτε εσείς θελήσετε, όποτε κριθεί σκόπιμο να τα ξαναπούμε.